και πηγαίνω στον Πέτρο, ο οποίος σήμερα ετοιμάζει προφιτερόλ. Από το πρωί είναι στην κουζίνα και ετοιμάζει τα στάδια. Θεή ένα λεπτάκι. Είναι το αγαπημένο μου γλυκό, ξέρεις. Να βάλω, αλήθεια. Εντάξει, ένα από τα αγαπημένα. Μ' αρέσει και το εκλέρ, μ' αρέσει και το ποντικάκι. Το έχω βάλει έτσι σε ένα μπολ εδώ, να το έχουμε, είναι οικογενειακό γλυκό. Δεν χρειάζεται να το κάνετε ατομικό αυτό. Βάλτε σοκολάτα, θα κάνουμε μια πολύ ωραία κρέμα πατισερή. Τι εντυπωσιακό, μέσα στη γυάλα αυτή. Αυτό, μέσα στη γυάλα και το βγάζεις έτσι, το σερβίρεις έτσι ακριβώς και να μην το γεμίσετε με σοκολάτα. Να αφήνετε να φαίνεται η κρέμα η οποία θα φτιάξουμε. Προφιτερό λοιπόν όλα τα μυστικά για να πετύχουμε αυτό εδώ το οποίο προορίζεται για την Φέη. Αλήθεια. Δικό σου. Τα οποία τα έχω γεμίσει και με κρέμα που θα δείξουμε μια πολύ εύκολη κρέμα πατισερή, την κρέμα ζαχαροπλαστικής, αλλά και με παγωτό. Πάμε να δούμε τα υλικά μας, να ξεκινήσουμε. Κοίταξε τι όμορφο που είναι. Και να σερβίρεις έτσι, να βάλεις και φράουλες, φρέσκες φράουλες από καμία πάνω. Καμία φράουλα, έτσι θα το φάω. Ναι. ναι, θέλω να δω και την κρέμα που έκανες. Λοιπόν, πάμε να δούμε την κρέμα μας. Εγώ έχω κάνει και σουδάκια εδώ πέρα. Είναι μια πολύ εύκολη συνταγή που έχω για σου. Θα σας την πω που μπορείτε να τη βρείτε κιόλας για να προχωρήσω. Θέλω να κάνω την κρέμα πατισερή. Πάμε να δούμε τι υλικά θα χρειαστούμε για να κάνουμε μια πολύ εύκολη και γρήγορη κρέμα πατισερή. Την κρέμα που βάζουμε σε διάφορα γλυκά, σε τάρτες, σε εκλέρ, σε σουδάκια. Για να δούμε λοιπόν τι θα χρειαστούμε για την κρέμα μας. Θα χρειαστούμε λοιπόν το γάλα, 110 γραμμάρια ζάχαρη, 3 κρόκους, 50 γραμμάρια corn flour, 1 βανίλια, 500 γραμμάρια γάλα και 120 γραμμάρια κρέμα γάλακτος, την οποία τη χτυπάμε και την κάνουμε μια σαντιγή που την έχω έτοιμη. Εγώ θα σας τη δείξω τώρα εδώ πέρα. Τι κάνουμε όμως. Βάζουμε τη ζάχαρη μαζί με το γάλα. Εδώ, κάτσε να δεις τα υλικά μου τώρα. Πέτρο! Για πες. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Ωραίο. Θα σου πω κάτι, δεν θέλω ούτε παγωτό. Ναι. Γιατί πάει να μου καλύψει την κρέμα που είναι εκπληκτική. Έστειλα και στον Περικλή πάνω, δεν μιλάει τώρα, είδες, δεν μιλάει. Και μου είπε ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είπε ότι το ίδιο η κρέμα πράγμα. Είναι πιο ωραία από το παγωτό. Mm. Δείτε όμως τώρα πώς κάνω την κρέμα εδώ. Είναι πάρα πολύ καλή η συνταγή αυτή για την κρέμα ζαχαροπλαστικής. Βάζω το γάλα λοιπόν μαζί με τη μισή ποσότητα ζάχαρης σε ένα μπολάκι και με τη βανίλια. Σε μια στην κατσαρόλα μου εδώ πέρα. Τα αφήνω στην άκρη. Αφήνω να λιώσει η ζάχαρη και να ζεσταθεί το γάλα. Γιατί το κάνω αυτό. Γιατί στο άλλο μπολ μου θα βάλω την υπόλοιπη ζάχαρη που έχω. Έχω 110 γραμμάρια σύνολο ζάχαρη. Λοιπόν, τα 53 κουταλιές, μία με δύο κουταλιές βάζετε εκεί και την υπόλοιπη τη βάζετε εδώ. Και εδώ βάζω τους κρόκους μαζί με τη ζάχαρη, την υπόλοιπη και το corn flour. Το corn flour είναι αυτό που θα έρθει και θα μας δέσει όλη την κρέμα μας. Ανακατεύουμε λοιπόν. Τι πρέπει να κάνουμε τώρα, Φέη, ξέρεις, πρέπει πάρα να πάρουμε από το γάλα. Πάρα πολύ ωραίο. Και τα σούσου δεν μου μυρίζουν καθόλου αυγουλίλα που κάποιες φορές... Ήμουν σίγουρος, ναι. Πάω να φάω, ας πούμε, προφιτερόλ και αυτό που είναι handmade, καταλαβαίνετε, ενώ που το κάνεις στο σπίτι. Σωστά, σωστά. Και τα αφήνω, δεν θέλω. Είναι... Λοιπόν, αυτό που κάνουμε. Χτυπάμε λοιπόν τους κρόκους μαζί με το corn flour και τη ζάχαρη και παίρνουμε από εδώ που έχουμε βάλει το γαλατάκι μας. Και ανακατεύουμε. Πώς κάνουμε το αυγολέμονο, Φέη, που βάζουμε και σιγά σιγά ανακατεύουμε. Λοιπόν, να δούμε μια φορά ακόμα την καρτούλα. Βεβαίως, βεβαίως. Θα βάλουμε 110 γραμμάρια ζάχαρη, 3 κρόκους, 50 γραμμάρια corn flour, 1 βανίλια, 500 γραμμάρια γάλα και 120 γραμμάρια κρέμα γάλακτος που θα τη χτυπήσουμε και θα την κάνουμε σαντιγή. Γιατί αυτό θα έρθει και θα γίνει πολύ κολλώδες τώρα και πρέπει να πάμε και να το αραιώσουμε λίγο με τη σαντιγή μας. Είναι πολύ σημαντικό να βάλετε σαντιγή στην κρέμα πατισερή γιατί θα γίνει αυτή η αφράτη, ωραία, η κάθε μπουκιά που θα τρως θα είναι όπως τρως εσύ τώρα, Φέη. Λοιπόν, ανακατέψαμε εδώ πέρα και εδώ πέρα έχει κάτι σβολάκι αυτή τη στιγμή μέσα. Μη φοβάστε, όσο και να ανακατέψετε δεν θα φύγουνε. Θα πάμε και θα το βάλουμε εδώ τώρα μέσα στην κατσαρόλα. Είναι η πιο ωραία κρέμα που μπορείτε να φάτε ποτέ. Μπορείτε να τη βάλετε και απλά σε ένα ποτηράκι και να την έχετε στο ψυγείο και να πηγαίνετε να κλέβετε λίγο εκεί πέρα. Να τη μοιράσετε δηλαδή σε ποτηράκια και να τρώτε έτσι με ένα κουταλάκι. Μπορείτε να βάλετε. Κάτι. Όλα μαζί, πέραν της αντιγής που θα φτιάξει στο τέλος που είπες ότι θα φρατέψει. Και εδώ έβαλε στην αρχή πόσο γάλα και ζάχαρη. Έβαλα το γάλα μου, το οποίο γάλα είναι 500 γραμμάρια. Όλο. Γάλα. Ναι, 500 όλο, γάλα. Ναι. Έβαλα 2 κουταλιές ζάχαρη. Μόνο τις 2 κουταλιές ζάχαρη. Ναι, ξέρεις γιατί το κάνουμε αυτό.
Ναι. Ε? Για γιατί αν βάλουμε σκέτο το γάλα, θα πάει και θα πιάσει από κάτω το γάλα και θα μας κάνει καφέ την κατσαρόλα από άρα κάτω. Άρα δεν βάζει ένα γλυκάνι. Το κάνεις για να βράσει το γάλα. Το κάνουμε καθαρά για να βράσει το γάλα και για, να μας, και για να μην καεί το γάλα μας. Και τη βανίλια. Και τη βανίλια μας. Και μετά κάνεις το. Το βάζω στο μπολάκι μετά τα αυγουλάκια μαζί με την υπόλοιπη ζάχαρη και το corn flour και δες εδώ τώρα. Δείτε εδώ, παιδιά, πόσο γρήγορα έδεσε αυτή η κρέμα μας. Αυτή εδώ, λοιπόν, είναι η κρέμα που βλέπετε. Έχει δέσει, έδεσε σε δευτερόλεπτα και αυτό που κάνω μετά είναι απλά να την ενσωματώσω με τη σαντιγί μου. Απλά το μόνο που θέλω είναι να την αφήσω λίγο να κρυώσει. Δεν μπορώ να το ενσωματώσω με τη μία και έχω αυτό εδώ το αποτέλεσμα μετά. Να, για παράδειγμα, θα βάλω εδώ πέρα για να το, για να βάλω εδώ και να το δείτε. Είσαι με τη μηχανή. Ναι, πού το ξέρεις. Πάντα με τη μηχανή δεν έρχεσαι να το κάνει καλό καιρό. Ναι. Θα μου κάνεις μια χάρη. Πού, να εννοείται ότι Μαρούση. Αμέ. Ωραία. Στάση, πες μου. Στο εμπορικό μας, όλα τα υπέροχα κορίτσια του εμπορικού του Αντένα, στην Καρολίνα, που για κάποιο λόγο πρέπει να το φάει το προφιτερόλ και μας βλέπει τώρα. Βεβαίως, βεβαίως. Δεν ξέρω, εγώ παιδιά, να μην μπορείς να πεις κουβέντα, να μην μπορείς να χρησιμοποιήσεις κάτι. Να δεν ξέρω κάποια είναι η Καρολίνα, ρε παιδιά. Εντάξει, θα πάω στην Καρολίνα προφιτερόλ. Εννοείται θα πάω στο κορίτσι μας, δεν θα πάω. Σ' αγαπώ πολύ. Πάμε. Να το φιλί τώρα. Ωραία, έχουμε την κρέμα. Φτιάξαμε την κρέμα μας. Για τα σουδάκια λοιπόν, είναι μια πολύ εύκολη συνταγή. Μπορείτε να ακολουθήσετε. Έχουμε κάνει αρκετές φορές εδώ πέρα αυτή τη ζύμη. Είναι η ζύμη που είχαμε κάνει για τσούρο, αν θυμάσαι, Φέι. Είναι η ζύμη που είχαμε κάνει για εκλέρ. Σας την αφήνω εδώ πέρα στην άκρη για να ίδια την είναι. Να, είναι η τσούρο συνταγή. Ναι, τι λες. Αυτή. Αυτή λοιπόν, φωτογραφίστε τη τώρα έτσι όπως είστε εκεί πέρα. Τραβήξτε μια φωτογραφία και κρατήστε τη. Γιατί τώρα αυτό που θέλω να σας δείξω είναι αυτή η κρέμα, η ωραία, η σοκολάτα που θα βάλουμε από πάνω. Για να έρθει και να δέσει όλο το γλυκό μας. Για να δούμε λοιπόν, την κρατήσατε αυτή τη συνταγή εδώ σου, ε. Θες να τη διαβάσω λίγο μια φορά. 150 γραμμάρια φρέσκο γάλα για τα σουδάκια, 150 γραμμάρια νερό, αλεύρι για όλες τις χρήσεις πάλι 150, 80 γραμμάρια βούτυρο, ένα κουταλάκι του γλυκού αλάτι, 15 γραμμάρια μόλις ζάχαρη και 5 αυγουλάκια. Για να φτιάξετε πόσα σουδάκια, πόσα ταψιά. Αυτό βγάζει γύρω στα 48-52, κάπου εκεί σουδάκια. Βάζει ναι. Πολλά. Και η συνταγή που σας δίνω ακριβώς για την πατσερή είναι ακριβώς για αυτά τα σουδάκια που θα φτιάξετε. Μείον τις δύο κουταλιές που θα φάτε, είμαι σίγουρος από την κρέμα πατσερή. Λοιπόν, αυτό που πρέπει να κάνουμε τώρα, Φέι, είναι καταρχάς τα σουδάκια, τα κρατήσατε, μπορείτε να τα φτιάξετε, την έχω δίπλα στο site μου τη συνταγή, αλλά πέρα από αυτό μπορείτε να πάτε ξανά στο αγροπελαστείο, να χτυπήσετε την πόρτα και να πείτε, μπορείτε να μου δώσετε 15-20 σουδάκια, 40 σουδάκια, γιατί έχω ένα τραπέζι. Δεν είναι τίποτα, είναι και πολύ οικονομικά κιόλας από το να μπει σε όλη αυτή τη διαδικασία. Για να κάνουμε λοιπόν από πάνω όμως να ρίξουμε μια ωραία ζεστή σοκολάτα, για να δούμε τα υλικά τι θα βάλουμε. Θα χρειαστούμε λοιπόν το γάλα μας, 150 γραμμάρια γάλα, 50 γραμμάρια κρέμα γάλακτος, αυτά τα βάζουμε μέσα σε ένα κατσαρολάκι και τα βάζουμε για να ζεσταθεί. Με το που ζεσταθεί λοιπόν αυτό, είναι πολύ εύκολη η διαδικασία. Αυτό που κάνουμε είναι να βάλουμε ψιλοκομμένη κουβερτούρα λοιπόν μέσα στο κατσαρολάκι μας και θα έρθει και θα λιώσει όλο αυτό για να κάνει αυτό ακριβώς που κάνεις τώρα εσύ, Φέι. Μπορώ να το κάνω όλη μέρα. Ναι, μπορείς να το χαζεύεις. Είναι κάτι σαν τη θάλασσα και το τζάκι η σοκολάτα. Μπορείς να τη χαζεύεις ώρα. Θράσω έτσι δεν είναι, εσύ που, που γνωρίζεις από αυτά. Λοιπόν, βάζουμε λοιπόν το γάλα μαζί με την κρέμα και με το που έρθει σε θερμοκρασία, τι πρέπει να προσθέσουμε, να προσθέσουμε μέσα τη σοκολάτα. Έρχεται και λιώνει αυτό και βγάζει αυτό εκεί το αποτέλεσμα, Φέι. Μέσα η σοκολάτα. Με το που την αφήσετε λοιπόν για λίγο, κοίταξε ήδη πήρε βράση. Με το που την αφήσετε για λίγο και ανακατέψετε με αυτόν τον τρόπο όπως κάνει τώρα η Φέι, θα έρθει και θα λιώσει η σοκολάτα και θα ενσωματωθεί και θα γίνει όλο ένα. Βλέπεις είναι σε μικρές ποσότητες όλα, αλλά όταν έρθεις και τα συνδέσεις όλα αυτά μεταξύ τους, φτιάχνεις μια μεγάλη γαβάθα προφιτερόλ για να φάει όλη η οικογένεια, ακόμα και οι γείτονες. Άρα είναι γαλατάκι. Γάλα με λίγο κρέμα γάλακτος για να γίνει λίγο πιο παχύρευστη. Κομμάτια σοκολάτας. Κομμάτια σοκολάτας. Όσο να κατέβεις αυτό θα δεις, θα δεν νιώθεις ότι έχει λίγο σοκολάτα μέσα τώρα. Ναι. Όχι. Έχει λιώσει. Νιώθω ότι γίνεται πιο σφιχτό. Ωραία. Αυτό αρχίζει και σφίγγει και με το που σφίξει προσθέτουμε και το βουτυράκι για να έρθει να δέσει και εσύ να γυαλίσει. Γιατί το έχεις τον μπέμαρι. Γιατί επειδή ήταν να βγω πιο νωρίς. Γι' αυτό. Φέι, το κράτησα. Είναι λόγω επικαιρότητας. Ναι, το κράτησα στο. Δεν χρειάζεται να το κάνουμε όχι, δηλαδή. Απλώς μου κάνει εντύπωση ότι όταν το ρίχνεις, μετά, αν θέλεις, προσθέτεις παγωτό. Αν θέλεις, προσθέτεις φράουλες. Πάντως η κρέμα μετά σου είναι
το προφιτερόλ σου εξαιρετική η κρέμα. Για μένα δεν χρειάζεται από πάνω παγωτό. Και μετά μ' αρέσει που το ρίχνεις και ακόμα αυτό δεν έχει γίνει σκληρό. Είναι μαλακό. Μένει πάνω. Μένει. Εκεί. Η κάθε μπουκιά που θα τρως θα έχεις διάφορες υφές. Από το σουδάκι, από την κρέμα σοκολάτας και από την κρέμα πατισερή. Και γυαλίζει βέβαια κάναμε. Και ωραία. Επαγγελματικά με το βούτυρο στο τέλος. Έτσι όπως πρέπει, ναι. Πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστούμε, Πέτρο. Εγώ ευχαριστώ πολύ.